Όπως είχαμε κάνει και με τους γιατρούς του Reddit, έτσι και με το σημερινό βίντεο, διαβάζουμε τις χειρότερες εμπειρίες ατόμων που επισκέφθηκαν το Deep Web. Νομίζουμε πως οι περισσότεροι σε αυτό το σημείο ξέρετε τι είναι το Deep Web, αλλά για όσους δεν ξέρετε, με λίγα λόγια είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ίντερνετ που δεν είναι προσβάσιμο από τις κοινές μηχανές αναζήτησης, όπως το Google ή το Yahoo. Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα, όπως το να έχεις το προσωπικό σου mail, στο οποίο έχεις πρόσβαση μόνο εσύ, ένα unlisted ή προσωπικό βίντεο, μα μπορεί να αναφέρεται και σε πολύ χειρότερα site με κακόβουλους σκοπούς. Το έχουμε συζητήσει εις βάθος σε παλαιότερα βίντεό μας, όπου μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες. Να σας υπενθυμίσουμε επίσης πως τα παρακάτω δεν είναι πράγματα που συνέβησαν σε εμάς. Επίσης, να σας υπενθυμίσουμε πως καλό θα ήταν για τη δική σας ασφάλεια με και του υπολογιστή σας να μην επισκεφτείτε το Deep Web. Δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη. Απλώς, όπως και έξω από το ίντερνετ, έτσι και στον ψηφιακό κόσμο, να προσέχετε πολύ. Όπως και να έχει, σήμερα θα δούμε τις 10 χειρότερες εμπειρίες ανθρώπων στο Deep Web. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε για το ταξίδι σας στο άγνωστο. Ένας χρήστης έγραψε: «Θυμάμαι πριν από πολύ καιρό πως είχα δει έναν τύπο στο Deep Web, ο οποίος προσπαθούσε να αγοράσει πολύ μεγάλες ποσότητες από κοριούς, και εννοώ τα έντομα που βρίσκουμε στα πολύ βρώμικα κρεβάτια. Όταν το ρώτησα τι τους ήθελε, είπε πως απλώς θα επιχειρούσε να τους αναθρέψει έτσι ώστε να γίνουν πιο ανθεκτικοί στις συνδυσμένες μεθόδους εξολόθρευσης, όπως φάρμακα κλπ. Ενώ ταυτόχρονα τους ανέθρεφε, έτσι ώστε να έχουν ασυνήθιστες αδυναμίες που μονάχα μόνο αυτός θα ήξερε. Με αυτόν τον τρόπο θα μόλυνε σπίτια ατόμων με κοριούς και θα τους ανάγκαζε να τον πληρώνουν για να τα ξεφορτωθεί, αφού κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να τα εξολοθρεύσει. Το πιο ανατριχιαστικό πράγμα που έχω δει στο Deep Web είναι ο ίδιος μου ο κωδικός. Βρήκα ένα κανάλι που είχε ένα link για ένα άλλο site, όπου όταν έβαζε τη διεύθυνση του email σου, έδειχνε το κωδικό σου, εάν είχε παραβιαστεί το email σου. Πληκτρολόγησε ένα από τα παλιά, κλειστά πλέον email μου και να σου ο κωδικός. Απλώς μια κοινή σελίδα με τη διεύθυνση email μου και τον κωδικό μου δίπλα, έτοιμη για τον οποιονδήποτε να το χρησιμοποιήσει. Νομίζω ήταν κάποια στιγμή το 2012 ή κάπου εκεί όταν το Silk Road ήταν ανοιχτό και στην ακμή του. Ένας φίλος μου είπε ότι παρήγγειλε κάποια πράγματα από εκεί και φυσικά δεν έπρεπε να το κάνει και του ήρθαν κατευθείαν στο email του. Τον έβαλε να μου δείξει πώς να χειρίζομαι και ξοδέψαμε ένα ολόκληρο απόγευμα κοιτώντας τα διάφορα πράγματα που μπορούσε να αγοράσει κανείς. Τελικά καταλήξαμε στο site ενός τύπου που πουλούσε παιδιά. Αυτό που πρόσφερε ήταν μια λίστα με τα χαρακτηριστικά του παιδιού που ο αγοραστής μπορεί να ήθελε, και αναλόγως με τη δυσκολία του να αποκτήσει ένα τέτοιο παιδί, ο αγοραστής θα έπρεπε να πληρώσει από 5 μέχρι 50 χιλιάρικα. Υπήρχαν ορισμένες φωτογραφίες με τι προϊόντα είχε στη διάθεσή του εκείνη τη στιγμή. Κλείσαμε τον υπολογιστή τρομαγμένη και δεν τον ξανά άνοιξε για μερικές μέρες μετά από αυτό. Μακάρι να είχα καλέσει την αστυνομία, μα ήμασταν χαζά παιδιά και φοβόμασταν μην τυχόν μπλέξουμε κι εμείς οι ίδιοι. Είχα πέσει πάνω σε ένα από αυτά τα δίθεν site που μπορείς να προσλάβεις δολοφόνους. Μα η αλήθεια είναι πως αμφιβάλλω για το αν δουλεύουν. Ίσως να υπάρχει κάποιο site, κάπου πιο καλά κρυμμένο στο Deep Web, μα αμφιβάλλω για το αν είναι αληθινά αυτά που μπορεί να βρει ο καθένας. Εννοώ ότι δεν ξέρεις ούτε τι κάνεις. Χρησιμοποιείς μια μηχανή αναζήτησης που σου παρέχει ανωνυμία για να αγοράσεις παράνομες υπηρεσίες με ένα άλλο ανώνυμο νόμισμα. Βασικά μπορείς να το πεις αυτό για οποιοδήποτε site, μα έχει να κάνει και με τη φήμη που έχει το κάθε site. Τουλάχιστον πριν το κλείσουν. Ξέρετε, το Deep Web δεν είναι και τόσο κακό μέρος στην πραγματικότητα. Όλος ο σκοπός του Deep Web είναι να σε συνδέσει ανώνυμα με περισσότερους servers από όσους μπορεί οποιοδήποτε άλλος, κάνοντας την τελική το ίντερνετ πιο ελεύθερο και πιο δύσκολο να σε εντοπίσει κανείς. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν υπάρχουν domain names για να αγοράσει κανείς, και το να βρεις αυτό που ψάχνεις εκεί είναι δύσκολο. Βέβαια, υπάρχουν ορισμένες μηχανές αναζήτησης και wikis που έχουν αρκετά link για site και πληροφορίες. Δεν είναι παράνομο να του ρίξει κανείς κάποια ματιά. Είναι παράνομο να κάνεις κάτι που θα ήταν παράνομο και στον έξω κόσμο ωστόσο. Το παρακάτω δεν είναι τόσο τρομακτικό, αλλά είναι απίστευτα άρρωστο. Κάποτε είχα βρει ένα πολυσύλληδο οδηγό για το πώς να συνευρεθείς ερωτικά με δελφίνια. Και ακόμα, πώς να κάνεις σχέση μαζί τους. Σύμφωνα με το άτομο που έγραψε τον οδηγό, βρίσκεται σε σχέση με ένα δελφίνι το οποίο είναι αρκετά ευφυές για να μπορεί να συνενέσει. Τι διαβάσαμε μόλις τώρα?
Κάποια στιγμή βρήκα ένα site που πουλούσε απίστευτα αντριχιαστικές κούκλες και άλλα περίεργα πράγματα. Δεν το κατάλαβα αμέσως γιατί βρισκόταν στο Deep Web αυτό το site, μέχρι που συνειδητοποίησα πως όλες οι κούκλες είτε φτιαγμένες από αληθινά ανθρώπινα μέλη. Δεν έχω πραγματικά ιδέα πώς και γιατί το έκανα αυτό. Οι τιμές έφταναν από 5 μέχρι και 10 χιλιάρικα η κάθε κούκλα, και κάτω από κάθε εικόνα υπήρχαν δεκάδες σχόλια που έδιναν συγχαρητήρια στο δημιουργό τους για την απίστευτη δουλειά που είχε κάνει. Πατούσα σε τυχαία link μια μέρα και μετά από μερικές ώρες, όπου είδα αρκετά άσχημα πράγματα, βρήκα ένα site που έδειχνε ένα μάλλον όχι και τόσο νόμιμο νοσοκομείο. Το site ήταν αφιερωμένο σε διάφορες ιατρικές αναφορές από διάφορες επεμβάσεις που έκαναν. Από ό,τι κατάλαβα, όλοι οι ασθενείς ήταν γυναίκες που κυοφορούσαν. Είχα φωτογραφίες ανατομίας και λεπτομέρειες για το τι έκαναν στα έμβρια. Αυτές οι επεμβάσεις είχαν να κάνουν περισσότερο με το πώς έμβρια σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης θα αντιδρούσαν σε διάφορα χημικά με τα οποία ερχόντουσαν σε επαφή. Ήταν πολύ άρρωστο. Απίστευτα άρρωστο και υπερβολικά περιγραφικό. Κάθε link στο site έδειχνε μια διαφορετική γυναίκα, διαφορετικό έμβριο, διαφορετική επέμβαση κτλ. Είδα αρκετές περιπτώσεις μέχρι που ένιωσα το στομάχι μου να γυρνάει. Υπήρχαν εκατοντάδες link. Επίσης, θυμάμαι κάποια αναφορά ότι αυτό γινόταν κάπου στην Ευρώπη. Οι πληροφορίες είναι λίγο θαμπές στο μυαλό μου, ίσως γιατί προσπαθώ να τις αποβάλω. Για να είμαι ειλικρινής, έκανα εμετό την πρώτη φορά που βγήκα από το site. Δεν χρειάζεται να σας πω πως δεν ξαναχρησιμοποίησα το Tor μετά από αυτό. Και ναι, το ανέφερα μέσα στην αστυνομία, μα δεν με ενημέρωσαν ποτέ για το τι έκαναν με το site. Παρακολούθησα ένα βίντεο από κάποιο χωριό στην Νότια Αφρική ή κάπου στην Αφρική. Ήταν μέσα σε μια ζούγκλα και τα σπίτια τριγύρω ήταν φτιαγμένα από άχυρο και τα ρούχα των ανθρώπων ήταν πολύ βασικά μαφθαρμένα. Τέλος πάντων, το βίντεο είχε μια περιγραφή μαζί που έλεγε κάτι σαν «Γιαγιά και κόρες κατηγορούνται για μαγεία και καίγονται ζωντανές». Στα βίντεο έδειχνε μια σειρά από λάκκους γεμάτους με κλαδιά όπου φλέγονταν και οι διάφοροι χωρικοί παρακολουθούσαν καθώς οι άλλοι πετούσαν τη γριά γυναίκα και δύο παιδιά ετών 4 και 8 μέσα στους λάκκους. Εκείνες τότε προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν και να βγουν έξω, ενώ οι χωρικοί τις έσπρωχναν ξανά μέσα στους λάκκους. Το βίντεο συνέχισε για 20 με 30 λεπτά και τελικά οι γυναίκες στο λάκκο έγιναν κάρβουνο και ουσιαστικά ψήθηκαν ζωντανές. Όλοι οι άλλοι απλά παρακολουθούσαν, λες και ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα που έβλεπαν. Ένα βράδυ που έψαχνα σε τυχαία link στο Tor, βρήκα ένα site που έγραφε ένα γρίφο και είχε ένα κουτάκι για να γράψει την απάντησή σου. Αφού κατάλαβα την απάντηση και την έγραψα, με πήγε σε μια άλλη σελίδα που είχε ένα μήνυμα που έπρεπε να αποκωδικοποιήσω και ένα κουτάκι. Βασικά κάθε νέα σελίδα ήταν ένα νέο puzzle και γινόταν όλο και πιο δύσκολο κάθε φορά. Ήμουν 15 χρονών και όχι τόσο έξυπνος, ειδικά με τέτοια πράγματα. Έτσι βρήκα ένα φόρουμ όπου άλλα άτομα είχαν ανακαλύψει αυτό το site και μιλούσαν γι' αυτό. Από ό,τι φαίνεται, η τελευταία σελίδα του site έδειχνε μια ημερομηνία και ένα ρητό από το βιβλίο Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Νομίζω πως επρόκειτο απλά για ένα site που είχε σκοπό να διασκεδάσει τους πιο έμπειρους προγραμματιστές και hackers, μα υπήρχε και η φήμη που έλεγε πως μπορεί να ήταν ένα site με το οποίο οι Cicada 3301 προσπαθούσαν να διαλέξουν τους hackers που ήθελαν με το μέρος τους. Όπως και να έχει, μου φαινόταν και ακόμα μου φαίνεται απίστευτα αντριχιαστικό. Το Deep Web δεν είναι όσο τρομακτικό όσο το παρουσιάζουν μερικοί. Πρέπει να πας γυρεύοντας για τα κακά πράγματα για να τα βρεις. Παράνομες ουσίες, όπλα κλπ. Δεν είναι διαθέσιμα για τον οποιονδήποτε. Χρειάζεται συνειδητή προσπάθεια για να τα βρει κανείς και αυτό γιατί κρύβονται από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που ρίχνει αυτά τα site όταν τα βρίσκει. Κατά τα άλλα, ναι, έχω δει αρκετά από τα πράγματα που ακούτε. Μην ξεχνάτε πως αν μπείτε σε ένα σκοτεινό απομονωμένο σοκάκι στο κανονικό ίντερνετ, το πιθανότερο είναι να συναντήσετε κάτι που δεν θα θέλατε. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοια πράγματα σοβαρά και με προσοχή. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.